Γιώτα θήτα κεφάλαιο, 19 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Σελίδα 71, γιώτα θήτα, 19 έξοδος, 3 εδάφιο με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο δε Μωυσής ανέβη προς τον Θεόν και κάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του όρους λέγον ούτω θέλεις υπή προς τον οίκον Ιακώβ και αναγγείλει προς τους Ιούς Ισραήλ. Σεις είδετε όσα έκαμα εις τους Αιγυπτίους και σας εσήκωσα ως επιπτερήγωνα ετού και σας έφερα προς εμαυτόν. Τώρα λοιπόν εάν το όντι υπακούσετε εις την φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε εις εμέ ο εκλεκτός από πάντων των λαών, διότι η δική μου είναι πάσα η γη. Και εσείς θέλετε είστε εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον. Ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους θέλεις υπή προς τους Ιούς Ισραήλ. Να ανοίξουμε τις γραφές μας και στη σελίδα 461 να διαβάσουμε το 9ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Έσδρα. 461 σελίδα, θήτα κεφάλαιο, 9ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Έσδρα. Και αφού ετελέστησαν ταύτα, προσήλθον προς εμέ οι άρχοντες λέγοντες, ο λαός του Ισραήλ και οι ιερείς και οι Λεβίτες δεν εχωρίστησαν από του λαού των τόπων τούτων και πράτουσι κατά τα ευδελίγματα αυτών των Χαναναίων, των Χεταίων, των Φερεζαίων, των Ιεβουσαίων, των Αμμονιτών, των Μωαβιτών, των Αιγυπτίων και των Αμοραίων. Διότι έλαβον εκ των θυγατέρων αυτών εις εαυτούς και εις τους Ιούς αυτών, ώστε το σπέρμα το Άγιον συνεμίχθη μετά του λαού του τόπου. Και η χείρ των αρχόντων και των προεστώτων ή το πρώτη εις την παράβαση ταύτην. Κι ως ήκουσα το πράγμα τούτο, διήσχισα το ημάτιό μου και το επένδυμά μου και ανέσπασα τα στρίχα της κεφαλής μου και του πογόνος μου και καθήμεινε εκστατικός. Τότε συνήχθησαν προς εμέ πάντες οι τρέμοντες εις των λόγων του Θεού του Ισραήλ δια την παράβαση των μετικιστέντων και καθήμεινε εκστατικός έως της εσπερινής προσφοράς. Και εν τη εσπερινή προσφορά εισηκώθην από τους ταπεινώσεώς μου και διασχίσα στο ημάτιό μου και το επένδυμά μου, έκλεινα επί τα γόνατά μου και εξέτεινα τα σχήρας μου προς Κύριον των Θεών μου και είπον Θεέ, εσχύνομαι και ερυθριώ, δια να υψώσω το πρόσωπό μου προς σε Θεέ μου, διότι η ανομία ημών υφξήνθησαν υπεράνω της κεφαλής και οι παραβάσεις ημών εμεγαλύνθησαν έως των ουρανών. Από των ημερών των πατέρων ημών είμεθα εν παραβάση μεγάλη μέχρι της ημέρας ταύτης και δια τας ανομίας ημών παρεδόθημεν ημείς και η βασιλής ημών και η ιερείς ημών στην χείρα των βασιλέων των τόπων εις μάχεραν, εις εχμαλωσίαν, εις διαρπαγήν και εις εσχήνην προσώπου ως την ημέραν ταύτην. Και τώρα ως εν μια στιγμή έγινε έλεος παρακυρίου του Θεού ημών ώστε να διασωθεί εις ημάς υπόλοιπον και να δοθεί εις ημάς στερέωσης εν το Αγίου αυτού τόπο, δια να φωτίζει ο Θεός ημών τους οφθαλμούς ημών και να δώσει εις ημάς μικρά αναψυχήν εν τη δουλεία ημών. Διότι δούλοι είμεθα και εν τη δουλεία ημών δεν εγκατέλειπεν ημάς ο Θεός ημών, αλλά ευδόκησε να εύρωμεν έλεος ενώπιον των βασιλέων της Περσίας, ώστε να δώσει εις ημάς αναψυχήν δια να αναγύρωμεν τον οίκον του Θεού ημών και να ανορθώσωμεν τας ερημώσεις αυτού και να δώσει εις ημάς περιτύχισμα εν Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ. Αλλά τώρα, Θεέ μου, τι θέλομεν υπή με τα ταύτα, διότι εγκαταλείπωμεν τα προστάγματά σου, τα οποία προσέταξες διαχειρός των δούλων σου των προφητών λέγον. Η γη στην οποία εισέρχεστε δια να κληρονομήσετε αυτήν είναι γη μολυσμένη με το μολυσμό των λαών των τόπων, με τα αυδελίγματα αυτών. Ήτινες εγέμισαν αυτήν από άκρου έως άκρου από των ακαθαρσιών αυτών. Τώρα λοιπόν τα στιγατέρα σας μη δίδετε εις τους Υιούς αυτών και τα στιγαστέρα αυτών μη λαμβάνετε εις τους Υιούς σας και μη ζητείτε ποτέ την ειρήνη αυτών ή την ευτυχία αυτών, δια να κρατεωθείτε και να τρώγετε τα αγαθά της γης και να αφήσετε αυτήν κληρονομίαν εις τους Υιούς σας δια παντός. Και μετά πάντα τα επελθόντα εφημάς ένεκα των πράξεων των πονηρών ημών και της παραβάσεως ημών της μεγάλης, αφού σύ Θεέ μου εκρατήθης κάτω της αξίας των ανομιών ημών και έδωκας εις ημάς ελευθέρωσιν τη αυτήν, πρέπει ημείς να θετήσομεν πάλι τα προστάγματά σου και να συμπεθερεύσομεν με των λαών των βδελιγμάτων τούτων.
Δεν ήθελε οργιστεί καθημόνιο σου συντελέσει ημάς ώστε να μην μείνει υπόλοιπον είσαι σωσμένον. Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δίκαιος είσαι, διότι εμείναμεν σε σωσμένοι ως την ημέραν ταύτην, ιδού ενώπιόν σου είμεθα με τα σπαραβάσεις ημών, διότι δεν είναι το δυνατόν ένεκα τούτον να σταθώμεν ενώπιόν σου. Αμήν. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, το λαό Ισραήλ τον κάλεσε μέσα από την Αίγυπτο, το λαό της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα από δουλεία, μέσα από ταλαιπωρία, μέσα από θλίψεις, μέσα από μαστίγιο, μέσα από πραγματικά βασανισμό. Και ήρθε ο Θεός και τον εκάλεσε, τον διάλεξε σαν λαό γιατί ήταν ο δικός του λαός, τον έβγαλε με θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία, γιατί ανθρωπίνως δεν γίνεται αυτό. Και πάλι θέλω να τονίσω, αδερφοί αγαπητοί, μια φορά ακόμη για το λαό Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης και για το νέο Ισραήλ της Καινής Διαθήκης. Ο παλιός λαός Ισραήλ ήταν τα παιδιά της Άγαρ, της Δούλης, της σημερινής Ιερουσαλήμ. Αλλά υπάρχει ο νέος Ισραήλ, ο Ισραήλ του Θεού, που η μήτρη πάντων ημών είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Και είμαστε τα παιδιά της Ελευθέρας. Δούλοι ήσαν και δούλοι είναι ακόμη ο λαός Ισραήλ και η σημερινή Ιερουσαλήμ, η οποία είναι πατουμένη υπό των εθνών. Η Εκκλησία όμως του Ιησού Χριστού είναι η νέα Ιερουσαλήμ, είναι η Ελευθέρα και εμείς είμαστε τα παιδιά της Ελευθέρας. Εμείς ζούμε στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Ο Λόγος όμως του Θεού είναι ο Αυτός, χθες, σήμερα και στον αιώνα. Και μέσα από την Αγία Γραφή που είναι όλη θεόπνευστος, εμείς παίρνουμε τις οδηγίες του Πνεύματος του Αγίου, τη διδασκαλία του Πνεύματος του Αγίου, τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου και την επανόρθωση, εάν μετανοήσουμε, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τις ταλαιπωρίες και για να επανέλθουμε, να επιστρέψουμε, να βρισκόμαστε πάντοτε στην παρουσία και στην ευλογία του Θεού. Το λαό Ισραήλ λοιπόν τον κάλεσε αλλά και του μίλησε τότε και του είπε ότι θα είσαι ο εκλεκτός λαός μου, όχι ένας λαός καλός, ένας μοναδικός, ο εκλεκτός λαός μου με μία προϋπόθεση. Να υπακούς εις την φωνή μου και να φυλάς τη διαθήκη μου. Εάν δεν υπακούς τη φωνή μου και δεν φυλάς τη διαθήκη μου, εγώ σε ελευθέρωσα, πάλι θα επανέλθεις σε δουλεία. Και το κακό με την Παλαιά Διαθήκη, με το λαό Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ότι δεν γνώρισαν ποτέ, γιατί δεν ήταν έτσι το σχέδιο του Θεού. Αφενός μεν τη χάρη του Χριστού που ελευθερώνει τον άνθρωπο, αφετέρου τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενισχύει τον άνθρωπο. Και έτσι, παρόλο που ήξεραν το Λόγο του Θεού, τη Φωνή του Θεού, την Διαθήκη του Θεού, πέρασαν χρόνια, πολλές φορές απεστάτησαν, αλλά έφτασαν μέχρι το τέλος της αποστασίας τους, όταν πια λάτρευαν το Βάλ, είχαν κάνει δελίγματα, αγάλματα, εικόνες και ο Θεός τους οδήγησε σε δουλεία. Τους οδήγησε σε αιχμαλωσία, κάτω από τα δεσμά του Ναβουγοδονόσορα και των Χαλδαίων. Όμως, αγαθός ο Θεός προς το λαό του είχε προβλέψει και τον τρόπο της μετανοίας και της επιστροφής και της διόρθωσης. 70 χρόνια θα χρειαστούν, αλλά 70 χρόνια, μέσα σε 70 χρόνια ταλαιπωρίας, δουλείας και εχμαλωσίας θα έρθουν σε επίγνωση, θα μετανοήσουν και όπως τότε στο λαό Ισραήλ τον έβγαλε με θαυμαστό τρόπο, με θαύματα δηλαδή, έτσι και τώρα θα τον βγάλει με ακόμη μεγαλύτερα θαύματα. Ξεσήκωσε, διήγηρε την καρδιά του κύρου του βασιλέως των Περσών, ο οποίος διάβασε, πληροφορήθηκε για το λόγο του Θεού δια Ιερεμίου του προφήτου ότι θα σηκώσει κάποιον κύρο βασιλιά για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, να επιστρέψει το λαό Ισραήλ όντας στη δουλεία του, να τον επιστρέψει στη γη Ιερουσαλήμ, στη γη του Ισραήλ, να οικοδομήσει το ναό του Σολομώντος και να ζουν σε πραγματική, όχι ελευθερία, δούλοι πάλι, αλλά σε ελευθερία μέσα στην Ιερουσαλήμ να λατρεύουν το Θεό τους. Πράγμα το οποίο έγινε. Βλέπετε ότι ο Θεός εργάζεται με θαύματα. Με θαύματα.
και η σωτηρία μας είναι έργο του Χριστού και αποτέλεσμα θαυμάτων. Το αίμα του Χριστού μας συγχώρεσε, ο Λόγος του Θεού μας αναγέννησε και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μας οδήγησε στην Εκκλησία Του, αλλά και συνεχίζει ο Θεός με θαύματα να μας διατηρεί, γιατί δεν μπορούμε να διατηρηθούμε και να μείνουμε στην Εκκλησία αν ο Χριστός δεν μας διατηρήσει. Αυτός δημιουργεί, αυτός σώζει, αυτός συντηρεί, αυτός διατηρεί και αυτός θα φέρει και το τέλος. Και το τέλος για τα παιδιά του, για το λαό του είναι αγαθό. Έχει βουλές αγαθές ο Θεός. Έχει στη συνέχεια προγραμματίσει μέλλον καλό για τα παιδιά του. Και δεν πρέπει να το αμφισβητήσουμε αυτό, γιατί χάνουμε την πίστη μας, ολιγοπιστούμε. Να είμαστε βέβαιοι μέσα στην καρδιά μας, γιατί μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Καλές βουλές βουλεύουμε για σας. Αλλά βέβαια ισχύει πάντοτε η προϋπόθεση να μένουμε στη φωνή του Θεού και να φυλάτουμε το Λόγο Του τον Άγιο. Τώρα λοιπόν ο λαός Ισραήλ βρίσκεται στην γη Ιερουσαλήμ, στη γη του Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, έχει χτίσει το ναό, όμως αρχίζει τώρα ένα πρόβλημα να δημιουργείται σιγά σιγά. Γιατί τα προβλήματα τα μεγάλα δεν δημιουργούνται ξαφνικά. Τα μεγάλα στην παρουσία του Θεού δημιουργούνται σιγά σιγά. Αρχίζουν οι νέοι και η ευλογία του Θεού στο λαό Ισραήλ προέρχεται από τους νέους, αλλά και η ταλαιπωρία. Και τούτο γιατί παίρνει χρόνο. Ο νέος είναι πιο ζωηρός και παίρνει χρόνο. Ο νέος είναι πιο ενθουσιώδης. Ο νέος δεν έχει φάει τα μούτρα του, όπως λέμε, και συγγνώμη για την έκφραση, δεν έχει δοκιμαστεί, δεν έχει ταλαιπωρηθεί και οδηγείται προς την ταλαιπωρία. Οι νέοι λοιπόν, τα παιδιά των Ισραηλιτών, ξεκίνησαν να στρέφουν το βλέμμα τους δεξιά και αριστερά προς τα παιδιά των κατοίκων του λαού. Δεν έγινε σε μια στιγμή, σιγά σιγά. Ένας νέος είδε μια κοπελίτσα εθνική, μια κοπελίτσα Ισραηλίτσα είδε ένα νέο εθνικό, άρχισαν να κάνουν παρέα, άρχισαν να έχουν λίγο πιο πολύ σχέση, όχι μεγάλη, καθένα στο λαό του, στο Θεό του, στη γειτονιά του, στην λατρεία του, στην προσευχή του, αλλά λίγο-λίγο άρχισε το πλησίασμα. Αλλά αυτό το λίγο-λίγο, αδερφοί αγαπητοί, όταν αρχίσει δεν σταματάει. Και όταν συνεχίσει, τότε γίνεται πολύ. Και όταν γίνει πολύ, γίνεται και περισσότερο. Δημιουργούνται τότε συναισθήματα σαρκικά. Δημιουργείται ο έρωτας, ο περίφημος. Δημιουργούνται φιλίες. Α, εγώ έχω φίλο. Πού έχεις φίλο? Έχω έναν πολύ καλό φίλο. Μια κοπέλα, έχω μια πολύ καλή φίλη. Πού? Στον κόσμο. Αυτό λοιπόν αρχίζει τώρα και χαλάει τις καρδιές. Αυτό ήταν το πρώτο λάθος το οποίο δημιουργήθηκε στις καρδιές των νέων. Αλλά τώρα δημιουργείται ένα δεύτερο μεγαλύτερο λάθος στις καρδιές των μεγαλυτέρων, οι οποίοι το βλέπουν και κάνουν πως δεν το βλέπουν. Και πιο σωστά, το βλέπουν και δεν τους στενοχωρεί, δεν τους ενοχλεί. Το βλέπουν και χαίρονται. Λεβέντης είναι αυτός, θα πιστέψει. Είναι και πλούσια η κοπέλα αυτή, μπορεί να πιστέψει. Και αφήνουν αχαλήνωτη την καρδιά τους, αφήνουν αχαλήνωτη τη σκέψη τους και απομακρύνονται, αμβλύνεται. Και στην αρχή σιγά σιγά, αλλά σε λίγο έντονα, αμβλύνεται η πραγματική πίστη τους, εμπιστοσύνη τους και με μία λέξη προς το Θεό και με μία λέξη, αδερφοί αγαπητοί, η αφιέρωσή τους στο Λόγο του Θεού. Και το αποτέλεσμα, να το σπέρμα το Άγιο, όπως λέει η Γραφή, να αναμειχθεί μετά του λαού των τόπων αυτών. Δεν τελειώνει όμως εδώ. Από εδώ αρχίζει. Από εδώ αρχίζουν οι συνέπειες. Και αρχίζουν, λέει η Γραφή, ο λαός του Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λεβίτες, δεν εχωρίστησαν από του λαού των τόπων τούτων. Δεν υπάρχει διαχωρισμός πια. Δεν υπάρχει πια ο λαός του Θεού και ο κόσμος.
αλλά αρχίζουν και γίνονται φίλοι προς τον κόσμο. Αρχίζει και δημιουργείται μια φιλία. Έχω ένα πολύ καλό φίλο, κάνουμε μαζί παρέα. Αρχίζει και δημιουργείται η φιλία του κόσμου αυτού. Η σχέση με τον κόσμο αυτό. Και ο Θεός λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μιχή και Μιχαλίδες, δεν γνωρίζετε ότι η φιλία του κόσμου αυτού είναι έχθρας στο Θεό? Και όποιος γίνει φίλος με τον κόσμο, εχθρός του Θεού καθίσταται. Εχθρός του Θεού, βέβαια. Ο άνθρωπος γίνεται εχθρός του Θεού και ο Θεός γίνεται εχθρός του ανθρώπου. Ενώνεται με τον κόσμο, χωρίζεται από το Θεό. Και ο Θεός τι έχει πει? Γιατί μπαίνουμε τώρα και σε μεγαλύτερες συνέπειες. Έχει συνέχεια μεγάλη το πράγμα. Εάν εσείς μείνετε στο λόγο μου, εάν εσείς μείνετε στις εντολές μου, χωρίς να πείτε δεν πειράζει, τι κάνουμε τώρα, έναν καφέ πήγαμε και ήπιαμε. Δεν πειράζει τώρα να πάμε και λίγο στον κινηματογράφο, δεν πειράζει να κάνουμε και τούτο λίγο και να βάψουμε και λίγο τα μαλάκια μας, δεν πειράζει. Να και εδώ πέρα μια καρφιτσούλα, ένα, δεν πειράζει. Όταν αρχίζουν μέσα στη ζωή των ανθρώπων τα δεν πειράζει, να βάλουμε και μια φόρμα, να κάνουμε και ένα παντελόνι, να ντυθούμε και λιγάκι πιο μοντέρνα, λίγο πιο προκλητικά, να είμαστε σύγχρονοι, να είμαστε μέσα στον κόσμο αυτό, να μην είμαστε σαν τη μύγα μες στο γάλα. Όταν όμως αρχίζουν αυτά, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όταν μένετε στο Λόγο του Θεού, τότε θα κρατεωθείτε, θα είστε ισχυροί. Όταν όμως αμβλύνετε ο Λόγος του Θεού, χάνεται η δύναμη. Πάει, σιγά 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 χάνεται η δύναμη. Και ο χριστιανός εκεί που ήταν δυνατός εν πνεύματι Αγίο, είχε ισχύ Θεού μέσα του, ήταν Ισραήλ του Θεού, αρχίζει η δύναμη να χάνεται. Και χάνεται και η ευλογία, χάνεται και η ευημερία, χάνεται και η κληρονομιά. Και μπαίνουμε πια μέσα στην καταστροφή. Δεν έχει αρχίσει αυτή η καταστροφή στο λαό Ισραήλ, ακόμη είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά όμως ο Έσδρας, έμπειρος στο Λόγο του Θεού, συνειδητοποιεί τη συνέχεια των πραγμάτων. Βλέπει το χθες, αντιμετωπίζει το σήμερα και προβλέπει το αύριο. Όχι προφητεύει, προβλέπει το αύριο. Και το προβλέπει ασφαλώς το αύριο. Ότι το αύριο θα προχωράει πια από αδυναμία σε αδυναμία, από πτώση σε πτώση, από δυσκολία σε δυσκολία, μέχρι ο λαός Ισραήλ να ξαναγίνει τελείως αδύναμος, δούλος, ταλαιπωρημένος και ίσως και θάνατος. Απώλεια. Όταν το βλέπει αυτό, τότε η καρδιά του σφίγγεται. Πονάει η ψυχή του. Γονατίζει ταπεινωμένος. Τρέμει στο Λόγο του Θεού, τρέμει στη συνέχεια, τρέμει για το λαό τον οποίον ευλόγησε ο Θεός και τον βλέπει και είναι ευλογημένος. Έχει χτιστεί ο ναός, έχουν δημιουργηθεί οικογένειες, έχουν χτιστεί σπίτια, η Ιερουσαλήμ κατοικείται, τα περίχωρα της Ιερουσαλήμ κατοικείται, η ευλογία του Θεού υπάρχει, αλλά ξέρει μετά πάσης βεβαιότητος ότι έρχεται το τέλος, έρχεται καταστροφή. Και δεν έχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Γιατί? Γιατί είναι βέβαιος ότι ο Θεός και ο Λόγος του Θεού είναι αυτό το ναι και είναι αυτό το αμήν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Όταν ο Θεός λέει ότι θα κρατεωθείτε, το μέλλον του ανθρώπου είναι δύναμης. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα αποκάμετε, το μέλλον του ανθρώπου είναι αδυναμία και θάνατος. Δεν υπάρχει, μήπως θα τα καταφέρουμε, όπως έλεγαν οι γονείς των νέων αυτών που άρχισαν να αποκλίνουν. Μα είναι σοβαρός άνθρωπος, είναι επαγγελματίας. Είναι έξω από το σπέρμα του Άγιο. Θέλω εδώ πριν προχωρήσουμε, αδελφοί αγαπητοί, να διαβάσουμε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους στη σελίδα 1023. Λέει λοιπόν στο σίγμα ταφ κεφάλαιο, στο έκτο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο. Μη ομοζυγείτε, και το κείμενο λέει μη ετεροζυγείτε. Σελίδα 1023, σίγμα ταφ 14. Μη ετεροζυγείτε με τους απίστους.
Διότι ποια μετοχή, ποια σχέση υπάρχει στη μεταξύ της δικαιοσύνης και της ανομίας. Ποια επαφή υπάρχει μεταξύ του φωτός και του σκότους. Ποια συμφωνία, τι το κοινό υπάρχει μεταξύ του Χριστού και του διαβόλου. Και τι ενότητα υπάρχει μεταξύ του πιστού και των απίστων. Ποιο συμβιβασμό μπορείς να βρεις με τα είδωλα και το ναό του Θεού. Διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός, ότι θέλω κατοικίαν αυτής και περιπατεί και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτοί θέλουν συνείστε λαός μου. Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρίστητε, λέγει Κύριος, και μη εγγύσετε ακάθαρτον. Εγώ θέλω σας δεχθεί και εγώ θέλω σας δεχθεί και θέλω είστε πατήρ σας και εσείς θέλετε είστε ιή μου και θυγατέρες μου, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Εάν αποχωριστείτε, τότε και μόνο τότε εγώ θα είμαι πατέρας σας και εσείς θα είστε παιδιά μου. Τότε και μόνο τότε θα ισχύει δεδομένη η εξουσία του Θεού ότι θα είναι πατέρας σας και εσείς και εμείς θα είμαστε παιδιά του. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση. Αλλιώς πάλι ο Θεός ξένος, αλλιώς πάλι ο Θεός μακράν. Και ενώ ήρθαμε και μας έκαμε ο Θεός δικά του παιδιά, γίναμε πλησίον, απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού, απολαμβάνουμε την πατρική προστασία, απολαμβάνουμε τη σωτηρία του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή η μικρή απροσεξία, αυτή η μικρή ολιγοπιστία, αυτός ο μικρός, η μικρή αδιαφορία προδιαγράφει μεταβεβαιότητος μια συνέχεια και ένα τέλος θάνατος. Ο Έσδρας έβαλε τα κλάματα, γονάτισε, προσευχήθηκε και περίμενε μέχρι το τέλος που θα έρθει η ώρα της εσπερινής λατρείας. Και εκεί έφερε μια προσευχή ενώπιον του Κυρίου και εξομολογήθηκε τις ανομίες του λαού. Αλλά δεν φτάνει να προσευχηθεί ο Έσδρας. Πρέπει να έρθει σε μετάνοια ο λαός. Πρέπει να έρθει σε προσοχή ο λαός. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, ο λαός Ισραήλ ενόησε. Και γιατί ενόησε? Γιατί ανάμεσα σε αυτούς, τους Ισραηλίτες όλους, υπήρχαν κάποιοι μικρών υπόλοιπων, τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Τι θα πει τρέμοντες στο Λόγο του Θεού? Με απόλυτη εμπιστοσύνη λογαριάζανε το Λόγο του Θεού και γνωρίζανε και αυτοί όπως και ο Έσδρας ότι αν ο άνθρωπος δεν περπατήσει στην υπακοή και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, εάν δεν διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, χάνεται το πνεύμα της υιοθεσίας. Χάνεται, φεύγει, απομακρύνεται. Και αυτοί ξεσηκώθηκαν μαζί με τον Έσδρα, προσευχήθηκαν, κήρυξαν και τα λόγια τους είχαν πολύ καλό αποτέλεσμα. Γιατί οι καρδιές των ανθρώπων αυτών δεν είχαν ακόμη διαφθαρεί, δεν είχαν σκληρύνει. Και όταν ακούσανε το Λόγο του Θεού, η καρδιά τους έγινε απαλή και τρυφερή. Ας μη σκληρύνετε τις καρδιές σας όταν ακούτε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, είπε ο Θεός. Και δόξα στο Θεό, εκείνη την εποχή ο λαός Ισραήλ μετενόησε, αλλά η μετάνοια φέρνει επανόρθωση. Και η επανόρθωση είναι και σκληρή πολλές φορές. Απέβαλαν οι Ισραηλίτες τις γυναίκες τις εθνικές που είχαν πάρει και τα τέκνα τους ακόμη. Το ίδιο και οι γυναίκες του λαού Ισραήλ απέβαλαν τους άντρας και τα τέκνα τους ακόμη. Είναι σκληρά τα πράγματα όταν προχωρήσει. Όμως είναι πολύ ευλογημένα και άγια στην αρχή των πραγμάτων. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος τρέμει στο Λόγο του Θεού, όταν ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για το Λόγο του Θεού και πραγματικά εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού. Σήμερα είναι λοιπόν καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας.
ας φυλάξουμε με τα πάσης φυλάξεως την καρδιά μας. Με τα πάσης φυλάξεως, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής μας. Αμήν.